Joannius Rabim, episcopos Panarios, que neoforios dis nepochito neomartiros, sin epochipo y patrida mas, ito catecomenia dos turcos romanos, que y tris agie nos usan se diaporediques epoches homologunton ena que ricinon theor, homologunton Iisun Christon, y agia barbara met την agnotitatis met την παρθενία της, με την καθαρότητα του βίου της, με το γνήσιο αγωνιστικό της πρόνημα, αντιστρατεύεται και σε αυτόν ακόμη τον ίδιο τον ιδωλάτρη πατέρα της, από τα χέρια του οποίου και πονεύεται. Είναι συγκρονιστικό το μαρτύριο της Αγίας Βαρβάρας. Είναι εκείνη που άφησε την τελευταία της πνοή και παρέδωσε την ψυχή της προς τον Κύριον παρακαλώντας τον πατέρα της, να μην πέσει σε αυτό το θανάσιμο αμάρτημα του φωνέως και του παιδοκτόνου. Όμως η φωνή της, πατέρα, μη το κάνεις αυτό. Δεν ήταν ικανή να κάμψει τη σκληρή καρδιά του πατέρα εκείνου, για τον οποίο μίλησε ο Κύριος, και διωχθήσεται υποβονέων και συγγενών και φίλων και θανατώσουσι εξημών. Και εκείνη την ώρα κατέπεσε κεραυνός και ανταπέδωσε, όχι το φόνο, αλλά ανταπέδωσε την καρποφορία της καρδίας της Μυσαράς, που ήταν ο θάνατος, διότι μια καρδιά ενός ανθρώπου όταν δεν λυγίζει προς τον θάνατο του ιδίου του παιδιού του, πόσο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει περιθώρια για να δεχτεί οτιδήποτε άλλο. Έχει φτάσει λοιπόν η στιγμή κατά την οποία η αμετανοησία ήταν αμετάκτητος για τον πατέρα της Αγίας Βαρβάρας, γι' αυτό και είχε αυτό το τέλος. Όμως η Αγία Βαρβάρα και τα περί της Αγίας Βαρβάρας δεν έχουν τέλος. Η Αγία Βαρβάρα είναι έκτοτε παρούσα εις την ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας και επειδή ήταν νεορατότατη, ο Κύριος της έδωσε την εξουσία να έχει την χάρη των ιαμάτων εναντίον των λιμικών νόσων και εναντίον των ψυχικών νοσημάτων. Και είναι πολλά τα θαυμαστά που διηγείται το συναξάρι, αλλά που διηγείται και η δόσα μαρτυρία της Αγίας μας Εκκλησίας. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι ο πατέρας της Ορθοδόξου Δογματικής. Είναι εκείνος που με το φιλόσοφο λόγο του έρχεται και μας δίδει τη μαρτυρία τη μεγάλη της πίστεως μέσα από τα υψηλά νοήματα που χρησιμοποιεί στην δασκαλία του, μέσα από την Αγία του ζωή, μέσα από το φωτεινό του παράδειγμα. Είναι ο Άγιος που μεταξύ των άλλων υπερέχων ύμνων συνέγραψε τον κανόνα της Αναστάσεως. Ναι, εκεί στη μονή του Αγίου Σάββα στο ασκητήριό του έχει εκκλειστεί μαζί με τον συνασκητή του, μαζί με τον αδελφό του τον Κοσμά, επίσκοπο Μαϊουμά. Μπήκαν την ίδια ώρα στο κελί και μετά από ημέρες, την ίδια ώρα εξήλθαν με προσευχή, με νηστεία, με αγώνα πνευματικό, με μέθεξη ουρανίων βιωμάτων. Και όταν εξήλθαν παρακαλούσε ο ένας τον άλλον να αρχίσει πρώτος να διαβάζει το εργό κυρό του, το πόνημα του Άγιος Κοσμάς έλεγε, «Αδελφέ μου, εσύ να αρχίσεις». Ο Ιωάννης έλεγε, «Όχι, εσύ θα αρχίσεις». Και στο τέλος υπεχώρησε ο Άγιος Ιωάννης και άρχισε να διαβάζει τον αναστάσιμο κανόνα, εμπνευμένο από το θεολογικό λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Και όταν έφτασε εις τον στίχον, «Νυν πάντα απεπτήρωτε φωτός, ουρανός, τεκή γη και τα καταχθόνια», εκείνη την ώρα έσκησε το χειρόγραφο ο Άγιος Κοσμάς, ο επίσκοπος Μαϊμά. Γι' αυτό δεν γνωρίζουμε το έργο που εξίσου θα ήταν πλούσιο εις περιεχόμενο και εις θεολογικά νοήματα. Αδελφέ μου Ιωάννη του λέει και μόνο αυτές οι λέξεις που κατέγραψε νοηματοδοτούν το μεγάλο κεφάλαιο της δασκαλίας εορτής των εορτών
και της πανηγύριος των πανηγύριων που είναι η Ανάσταση του Σωτήρος Χριστού και μεταξύ των άλλων ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τι δεν υπέστη, υπέστη και το φερό μαρτύριο της κοπής δεξιάς του χειρός. Μάλιστα του έκοψαν το δεξί χέρι από σκοπανδία, από φθόνο, από μίσος τον κατηγόρησαν εις τον Χαλίφη ότι δίθεν αυτός διέρε τα υπηρεσιακά μυστικά και όταν του εγέντο παρατήρηση από την έδρα της αυτοκρατορίας εθεώρησε υπέτειο τον Ιωάννη και για να τον τιμωρήσει δημόσια του έκοψε το χέρι. Ο Άγιος Ιωάννης εζήτησε τότε ως κάριν αφού με κάθε πιστωτικό επιχείρημα επιδείκνυε την αθότητά του, ζήτησε από τον Χαλίφη να του δώσει την αποκοπία ίσχυρος και πήρε το κομμένο χέρι και στάθηκε στην εικόνα της Παναγίας και προσευχήθηκε όλη τη νύχτα προσευχήτω και γίνεται το μεγάλο θαύμα, συνεκολύθη το χέρι του και τότε ο Άγιος Ιωάννης κατασκεύασε ένα αργυρό μείωμα και τοποθέτησε επί της εικόνας της Παναγίας και είναι γνωστή ως Παναγία η Τεχερούσα η Θαυματουργός. Να προσευχόμεθα λοιπόν και τη νύχτα και την ημέρα εις τον Θεό και στην Παναγία να χαρίζει την χάρη, την ευλογία και το στηριγμό. Και ο Άγιος Ιωάννης μεταξύ των άλλων όταν απευθύνεται προς εκείνους που θέλουν να καταλάβουν τον ακατάληπτο να κατανοήσουν το ακατανόητο, διότι πως εκείνη την περίφημη θέση που είναι και αξίωμα άπειρον των θείων και ακατάληπτων και τούτων εστί καταληπτών η απειρία αυτού και η αποκαλύψη και η ακαταληψία. Και ο Άγιος Σεραφείμ Επίσκοπος Παναρίου και Νεοφορίου σούμπλησαν οι Τούρκοι, μάλιστα αδελφοί μου, αγαπητοί μου, ζούμε εις μιαν εποχή που πρέπει η παρουσία μας να έχει ομολογικό χαρακτήρα. Δεν αρκεί να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Πρέπει να έχουμε το φρόνημα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Η ζωή μας να αποτελεί ομολογία της Ορθοδοξίας μας. Η ζωή μας να αποτελεί μαρτυρία της Αγιότητος. Η ζωή μας να είναι ομολογία πίστεώς μας. Δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε πιστοί Χριστιανοί. Ο Μέγας Βασίλειος λέει να φαίνεσαι αυτός που είσαι και να φροντίσουμε να είμαστε τέτοιοι που να μας θέλει ο Θεός, ούτως ώστε να χαίρονται και οι Άγιοι μας, να χαίρονται, διότι ζούμε σε αυτή την κοινωνία της πίστεώς μας της Αγίας, στην κοινωνία και την ευλογία της Χάριτος. Αυτή πρέπει να είναι η ζωή μας. Αυτή πρέπει να είναι η διακονία μας, από τους Αγίους να μνεόμεθα, από τους Αγίους να διδασκόμεθα, αυτούς να τιμώμε, να μιμούμενοι το παράδειγμα των και αυτούς να δειχνύουμε ως πρότυπα ζωής, γιατί η ζωή των Αγίων είναι ζωή της Εκκλησίας και η ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή των Αγίων. Ιερά Μητρόπολης Μεσογείας και Ραβιωτικής, Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία, Χριστουγεννιάτικη Δωροαγορά, σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 10 το πρωί, ως 6 το απόγευμα, το Ιερό Προσκύνημα Αναστάσεως Χριστού στα Σπάτα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Γαλιλαίας, οι εθελοντές της Γαλιλαίας διοργανώνουν Δωροαγορά, με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή της. Τα έσοδα της περσινής δωραγοράς εξασφάλισαν την φροντίδα σε 80 περίπου ασθενείς για ένα μήνα. Θα διανεθούν σπιτικά γλυκά, χειροτεχνίες, είδη δώρων, βιβλία, παιδικά παιχνίδια, χριστουγεννιάτικα είδη κανονικά, εικόνες, πίνακες, ποτά, φυτά και άλλα. Αγαπητοί, σας ενημερώνουμε ότι στο Πνευματικό Κέντρο της Συνορίας μας έχει οργανωθεί και λειτουργεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μεγάλη έκθεση χριστιανικού βιβλίου. Η έκθεση απευθύνεται προς όλες τις ηλικίες και θα λειτουργεί μέχρι το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου.
Θα είναι ανοιχτή όλες τις μέρες, κάθε πρωί 10 ως 12 και το απόγευμα 3 και 30 ως 5 και 30. Το βιβλίο είναι το καλύτερο δώρο. Ας επισκεφθούμε όλη την έκθεση και ας προμηθευτούμε βιβλία που ερμηνεύουν με απλά λόγια το Λόγο του Θεού για μικρούς και για μεγάλους, με εκτίμηση εκ του Ιερού Ναού. Την 5η, 8 Δεκεμβρίου, θα τελεστεί στο ναό μας Ιερά Αγρυπνία. Από ώρα 8 το βράδυ για την εορτή της συλλήψεως της Αγίας Άνης της Μητρός Περαγίας Θεοτόκου. Θα τεθούν σε προσκύνηση τεμάχια ιερών διψάνων. Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου και ώρα 5 το απόγευμα θα τελεστεί ο Εσπερινός στο εξοπλίσιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου ώρα 7 το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Σπυρίδωνος και στο ναό μας εδώ. Στα πλαίσια της προσπάθειας συνοριακής φιλοτόπου αδελφότητος για τη βοήθεια των συνανθρώπων μας που δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, συγκεντρώνουμε τρόφιμα στο χώρο του ναού, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Τα τρόφιμα μπορεί να είναι ζυμαρικά, όσπρια, λάδι, ζάχαρη, αλεύρι, κονσέρβες, ντοματοχυμούς, αυγά, κρέατα, τυριά και άλλα. Αν κάποιος επιθυμεί, μπορεί να φέρει οτιδήποτε κατά τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός.